Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα δείξουμε σήμερα πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία φούστα. Πλυσέ φούστα. Με λάστιχο, όπως βλέπετε. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε όμως. Φυσικά το ύφασμά μας. Έχουμε εδώ πλυσέ ύφασμα, όπως βλέπετε. Πολύχρωμο. Εννοείται διαλέγετε εσείς ό,τι σας κάνει. Ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Μ' αρέσει πολύ πάντως αυτό το πλυσέ. Και είναι και πάρα πολύ όμορφο στις φούστες. Λάστιχο φυσικά. Πιο λεπτό ή φερδί λάστιχο για τη μέση. Εξαρτάται από σας τι ακριβώς σας βολεύει και τι θέλετε. Εδώ έχουμε λίγο πιο λεπτό. Βελονίτσα μετά για το κλείσιμο. Φυσικά τη μεζούρα, γιατί πρέπει πρώτα να μετρηθούμε. Τις καρφίτσες μας, το ψαλίδι και φυσικά την ραπτομηχανή. Για να ξεκινήσουμε θα κόψουμε το ύφασμά μας σε ένα απλό ορθογώνιο. Θα μετρήσετε πρώτα την περιφερειά σας. Αυτό θέλουμε να είναι το πιο φαρδί σημείο φυσικά. Το αν θα είναι σε ίσια γραμμή ή μπορείτε να το κάνετε πιο κάτω να ανοίγει σε αλφα γραμμή. Το πόσο θα ανοίγει εξαρτάται από εσάς. Γι' αυτό λοιπόν μετράτε πρώτα την περιφερειά σας και θα μετρήσετε το ύφασμά σας. Μετά, στη μεγαλύτερη πλευρά του ορθογωνίου θα είναι στο διπλάσιο ή λίγο λιγότερο από την περιφερειά σας. Μπορεί λοιπόν να είναι γύρω στα 150 με 200 εκατοστά, δηλαδή 1,5 με 2 μέτρα. Πρώτα φροντίστε μόνο, το σημαντικό είναι να μετρηθείτε σωστά. Αφού είναι το λάστιχο, αν είναι και λίγο πιο στενούλι, δεν πειράζει. Αλλά να μην έχει μεγάλες αποκλίσεις. Ή αν είναι για δώρο φυσικά, θα φροντίσετε να μάθετε την σωστή μέτρηση του ατόμου στο οποίο θα πάει η φούστα. Τώρα για το μήκος, εξαρτάται πάλι πόσο μακριά θέλετε να είναι η φούστα. Αν θέλετε να είναι κάτω από το γόνατο, λίγο πάνω από το γόνατο, μακριά ως κάτω. Πάλι θα μετρηθείτε, μπορεί να είναι από 50 έως 80 εκατοστά περίπου. Σε αυτό καλύτερα να μετρηθείτε με τη βοήθεια κάποιου άλλου. Να μετρήσετε από τη μέση σας μέχρι όπου θέλετε να είναι το ύψος της φούστας. Και θα κόψετε την άλλη πλευρά του ορθογωνίου στη μέτρηση που κάνατε. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι πάντα η σωστή μέτρηση. Κατά τα άλλα είναι πολύ απλό σχέδιο. Και την κάτω πλευρά μπορείτε να την αφήσετε ως έχει. Εμείς έτσι θα το αφήσουμε, μου αρέσει πολύ έτσι όπως τελειώνει. Ή μπορείτε να το γυρίσετε λίγο για να είναι το στρίφωμα, να έχει ένα στρίφωμα και να είναι λίγο πιο ωραίο, πιο τακτοποιημένη να φαίνεται. Στη μέτρηση που θα κάνετε για το ύψος της φούστας υπολογίστε και περίπου 5 εκατοστάκια, 5-10 για το στρίφωμα, για την ένωση. Και φυσικά για το λάστιχο, αναλόγως και το πόσο φαρδί είναι το λάστιχο που θα χρησιμοποιήσετε. Έχουμε λοιπόν το ύφασμά μας, το έχουμε κόψει. Η συγκεκριμένη φούστα θα είναι μέχρι λίγο κάτω από το γόνατο, θα είναι μια midi φούστα απλή. Και σε ευθεία γραμμή. Μουσική
Αν θέλετε να την κάνετε να ανοίγει προς τα κάτω, τότε φυσικά θα κόψετε πιο μεγάλο το άνοιγμα και θα την κάνετε λίγο πιο στενή στην πάνω πλευρά και θα ανοίγει σταδιακά. Λοιπόν, αφού ράψαμε τα δύο κομμάτια της φούστας, μάλλον κάναμε το ένα κομμάτι, το μετατρέψαμε σε φούστα. Βλέπετε εδώ, επειδή το ύφασμα μας είναι πλήσε, σχεδόν δεν φαίνεται η ραφή. Πράγμα πολύ ωραίο. Και τώρα μένει το λίγο πιο δύσκολο κομμάτι. Τώρα περάσουμε το λάστιχο και να φτιάξουμε τη μέση, το πάνω μέρος της φούστας. Υπολογίστε περίπου πόσο είναι το φάρδος του λαστιού που θα χρησιμοποιήσετε και γυρίστε δύο φορές το ύφασμά σας. Εμάς αυτό το φάρδος μας βολεύει γιατί το λάστιχο που θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι πολύ φαρδί. Αν ήταν πιο φαρδί το λάστιχο, ας πούμε κάπως έτσι, θα υπολογίζετε αυτό το φάρδος. Το πλισέ ύφασμα έχει και μια ελαστικότητα από μόνο του. Κόβετε φυσικά το λάστιχο πρώτα στο μήκος που σας βολεύει, στο μέγεθος λοιπόν που είναι και η περιφέρειά σας, η μέση σας, συγγνώμη. Λίγο μεγαλύτερο. Εδώ που έχουμε τη ραφή, καλό είναι να βάλουμε και την αρχή και το τέλος του λαστίχου στο σημείο αυτό. Να μην έχουμε πολλά σημεία με εξογκώματα, ούτε πολλά σημεία που να φαίνονται ραφές και να φαίνεται να διακρίνεται κάτι. Γυρίζουμε λοιπόν το ύφασμά μας δύο φορές, καρφιτσώνουμε φυσικά, για να μπορέσουμε μετά να ράψουμε. Εννοείται το λάστιχο θα το περάσουμε μετά, όπως έχουμε κάνει και σε διάφορα άλλα project που έχουμε κάνει με τη ραπτομηχανή μας. Φροντίστε να είναι πάρα πολύ καλά γυρισμένο, να το μετρήσετε πολύ καλά, να περάσετε τις καρφίτσες πολύ σωστά, να μην είναι άλλο λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο μικρό. Να το λοιπόν, έχουμε αφήσει φυσικά το άνοιγμα εδώ που είναι η ραφή, για να περάσουμε το λάστιχο. Και έχουμε και το κάτω μέρος, που όπως είπαμε μπορείτε να το γυρίσετε και εδώ, ένα με δύο εκατοστά, να κάνετε ένα πολύ μικρό στρίφωμα, ή μπορείτε να το αφήσετε και ακριβώς έτσι όπως είναι. Εδώ επειδή είναι το ύφασμα όπως ήταν, δεν το έχουμε κόψει εμείς για να φαίνεται να βγαίνουν κλωστίτσες κτλ, μ' αρέσει και θα το αφήσουμε έτσι. Αν δεν σας αρέσει ή νομίζετε ότι θα είναι πιο όμορφο με ένα στρίφωμα, φυσικά το κάνετε έτσι. Εμείς θα το αφήσουμε όσο έχει. Πάμε να περάσουμε το λάστιχο με τη βοήθεια μιας καρφίτσας. Μιας παραμάνας μάλλον.
Το λάστιχο το έχουμε κόψει ήδη στο μήκος που θέλουμε. Και το περνάτε προσεκτικά ώστε να μην γυρίσει. Καλά, αν γυρίσει το φτιάχνετε λίγο. Αλλά να μην χρειάζεται να το γυρίσετε πολλές φορές, να το φτιάξετε πολλές φορές, να είναι γυρισμένο σε πάρα πολλές μεριές. Γιατί θα σας δυσκολέψει αρκετά. Και αφού λοιπόν έχουμε περάσει το λάστιχο, τώρα μπορείτε να κάνετε έναν κόμπο ή πάρα πολύ απλά να το ράψετε, είναι πιο όμαλο έτσι, να μην σας ενοχλεί κιόλας και να μην φαίνεται και κανένα εξόγκωμα. Εμείς το ράψαμε όπως βλέπετε, το έχουμε ενώσει. Περνάμε και το υπόλοιπο μέρος του λαστίχου στο εσωτερικό της φούστας. Στο σημείο αυτό το φτιάχνουμε και λίγο. Το περνάμε λίγο με τα χέρια μας, με τα δάχτυλά μας, να δούμε αν είναι παντού όπως πρέπει, από την ίδια μεριά γυρισμένο. Και περάσαμε ακόμα μία ραφή για να κλείσουμε και το άνοιγμα. Αυτό δεν είναι τέλος απαραίτητο, μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι. Αλλά η φούστα μας είναι πανέτοιμη. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Νομίζω είναι μια φούστα αρκετά κατάλληλη για αρχάριους. Πάρα πολύ βολικό, γιατί ειδικά αν είναι σε αυτή τη γραμμή, μπορείτε να την κάνετε ακόμη και αν δεν έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη ρευτική. Φυσικά πολύ ωραίο, γιατί μπορείτε να την κάνετε σε όποιο μήκος θέλετε εσείς. Και μπορεί να είναι μια φούστα για το καλοκαίρι, άμα είναι πιο λεπτό το ύφασμα, για το φθινόπωρο, την άνοιξη, ή με πιο χοντρό ύφασμα για το χειμώνα. Χωρίς φόδρα, χωρίς κάτι άλλο. Να μην δυσκολέψουμε πολύ τη ζωή μας. Ελπίζω πάντως να σας βοήθησε αυτό το βιντεάκι και να δοκιμάσετε να το κάνετε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξτε μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε like και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!